Λύτρωση από τον Ρομπέρτο Μπατιόν. Ο Αργεντίνος που τόσο αμφισβητήθηκε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κοβαλεύσκη, βάζοντας τέλος στο πρόβλημα του γκολ μετά από 789 λεπτά αφλογιστίας. Δικαιολογημένες λοιπόν οι δηλώσεις ανακούφισης. Sabemos que no, desde que llegué me ha tocado un poco de mala suerte, desde que llegué a jugar aquí a Aris. Pensevo ti από τη στιγμή που ήρθα για να παίξω στον Άρη είχα αρκετά κακή τύχη. Por el tema de, bueno, de la lesión. Κυρίως μετά από τον τραυματισμό μου. Y bueno, no pude jugar muchos partidos y bueno, la verdad que me pone contento hacer un gol y esperemos que a partir de ahora dar vuelta a la historia, a la página y empezar a escribir una historia más bonita en lo personal. Έτσι δεν μπόρεσα να παίξω πολλούς αγώνες, ελπίζω όμως με αυτό να γυρίσουμε μια καινούρια σελίδα και εγώ και η ομάδα μου, ώστε να γράψουμε πολλές καινούργιες σελίδες χαρούμενες. Yo creo que este gol me va a dar más confianza a mí y al equipo para... Και πιστεύω ότι αυτό το γκολ θα με βοηθήσει να ανακτήσω την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αλλά και η ομάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη. Para jugar el partido que viene como finales y conseguir... Ώστε να παίξει τους επόμενους αγώνες οι οποίοι θα είναι σαν τελικούς. El objetivo... Για πραγματικό Batión, δηλαδή. ¿Crees que vamos a ver el Batión Real, sí. Esperemos, yo entreno en la semana, trabajo al máximo siempre como para que la afición y mis compañeros y el entrenador vean lo mejor de mí. Το ελπίζω γιατί παλεύω πάρα πολύ σκληρά, δίνω τα πάντα στις προπονήσεις ώστε ο προπονητής μου, η ομάδα αλλά και ο παδί μας να δούνε το καλύτερο μου αυτό. Ο Άρης τούτη τη φορά αξιοποίησε την υπεροχή που είχε εντός των γραμμών του αγωνιστικού χώρου, πήρε τη νίκη που τόσο καιρό έψαχνε και δείχνει ικανός για ένα νέο ξεκίνημα. Πάντως ο Μαζίνιο θεωρεί πως έχει ακόμα πολλά καινούργια πράγματα να βάλει στον τρόπο παιχνιδιού των κιτρίνων. Συγκινηθήκα mucho. Για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Yo creo que es una etapa de trabajo que estamos realizando desde el primer partido contra el PAOK. Με τη δουλειά που ακολουθήσαμε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι που είχαμε με τον PAOK. Estamos en un gran momento, nos falta justamente lo que pasó hoy, el gol. Βρισκόμαστε σε καλή στιγμή και το μόνο που έλειπε ήταν αυτό που ήρθε σήμερα, δηλαδή το γκολ. Hicimos una primera parte impresionante. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Pero esa victoria ha sido importantísima para el equipo. Και αυτή η νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός, θέλοντας να επιβραβεύσει την προσπάθεια των παικτών του, τους έδωσε διήμερο ρεπό προκειμένου να ξεκουραστούν και να φορτώσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη Πανιωνίου. Claro, eso solo podemos crecer ahora y... Y concentrarnos solo en la liga, que no quede la liga. Y para nosotros es muy importante quedar entre los cinco primeros para ir en UEFA. Y con esta victoria ahora solo podemos crecer. Σίγουρα θα μας βοηθήσει. Τώρα από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε να ανεβάσουμε τη βαθμολογική μας θέση. Ο μόνος στόχος που μας έχει μείνει αυτή τη χρονιά είναι η είσοδο στα playoffs και το εισιτήριο για το κύπελλο UEFA. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη νίκη το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιωνούμε τη θέση μας στο βαθμολογικό πίνακα. Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το Σάββατο, στο επίκεντρο θα βρεθεί ο Χαβιέ Κάμπορα, ο οποίος όσο οι μέρες περνούν, ολοένα και προσαρμόζεται στις συνθήκες της νέας του ομάδας. Ο Μαζίνιο υπολογίζει σε αυτόν πάρα πολύ και περιμένει από το επόμενο κιόλας παιχνίδι να δει τον Αργεντίνο να προσφέρει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε.